να πω καταρχήν ότι σε σχέση με την πολύ συναρπαστική αφήγησή σας για την Κόνιτσα, να πω ότι εγώ βεβαίως είχα την τύχη και η ομάδα των φοιτητών και φοιτητριών μου, που πολλοί και πολλές από αυτούς είναι εδώ μαζί μας σήμερα και ίσως μας πούν και δύο κουβέντες στο τέλος, βρήκα μία δομή έτοιμη. Δηλαδή ο Ελαιώνας είχε στηθεί τον Οκτώβριο του 2015, και με την μεσολάβηση και την ευγενική συνεννόηση καταρχήν του Λευτέρη του Παπαγιαννάκη, που είναι εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και τη μεγάλη συνεισφορά του Μαχμούντ Αμπτελρασούλ και της Ιωάννας Μπέκιου, που είναι οι δύο που τρέχουν τη δομή του Ελαιώνα, πήγα στο τέλος Οκτωβρίου με μία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματός μου, είναι το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, λέγοντας ότι εμείς, δηλαδή ένα δημόσιο πανεπιστήμιο σε μια εποχή πολύ μεγάλης κρίσης, πιστεύουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε με τους φοιτητές και με τις φοιτήτριές μας μια οργανωμένη εκπαιδευτική και κοινωνική παρέμβαση. Ο χαρακτήρας αυτής της δράσης, ναι, είναι μία παρέμβαση κοινωνικής αλληλεγγύης, δεν είναι μία φιλανθρωπία, δεν είναι ένα αμιγώς εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την έννοια ότι πήγαμε εκεί να μάθουν τα παιδιά πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι μία κοινωνική παρέμβαση αλληλεγγύης από μία ομάδα φοιτητών και φοιτητριών που εκπαιδεύονται να γίνουν εκπαιδευτικοί, και είναι μία παρέμβαση πολύ ιδιαίτερη, γιατί γίνεται σε ένα ανοιχτό και τελείως ρευστό πλαίσιο, σε μία συνθήκη άτυπης μάθησης. Γιατί είναι ανοιχτό, γιατί το ονομάζω ανοιχτό και ρευστό αυτό το πλαίσιο, γιατί δεν είναι ένα θεσμικό σχολείο με παραμέτρους πολύ συγκεκριμένες, είναι ένας χώρος περίεργος, ένα τράνζιτο, όπου συνυπάρχουν πολλοί άνθρωποι με διαφορετικές εθνότητες, διαφορετικές γλώσσες, ΜΚΟ, αλληλέγγυοι, γιατροί, δικηγόροι, μια περίεργη πολιτεία με ιεραρχήσεις, διαφορετικές προσδοκίες, διαφορετικές ιδεολογίες, ένα ζωντανό εργαστήρι ανθρώπινο, θα το έλεγα εγώ, με πολύ ενδιαφέρουσες παραμέτρους. Άρα εδώ δεν πήγαμε σε κάτι πολύ σταθερό να παρέμβουμε και να κάνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πήγαμε σε ένα πολύ ανοιχτό και ρευστό και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα σταθερό πλαίσιο. Η θεωρητική αφετηρία της παρέμβασης είναι η κριτική παιδαγωγική, που είναι μία από τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες εκπαιδεύονται οι φοιτητές και οι φοιτητριές μας. Ο στόχος μιας τέτοιας λογικής είναι η ενδυνάμωση των παιδιών, εδώ των παιδιών, των προσφύγων, αλλά οποιουδήποτε παιδιού, και είναι ταυτοχρόνως και η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν και να δημιουργήσουν, δηλαδή να επανέλθουν σε μία συνθήκη παιδιού. Δεν είναι παιδιά, είναι παιδιά πρόσφυγες, είναι παιδιά τραυματισμένα, είναι παιδιά σε υπερένταση. Εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε δύο φορές τη εβδομάδα ένα σταθερό πλαίσιο. Να πούμε λίγες κουβέντες για την παρέμβαση σε αριθμούς. Είναι μια παρέμβαση που γίνεται δύο φορές τη εβδομάδα. Συμμετέχουν 40 φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματός μας που εκπαιδεύονται συνεχώς από μένα και από πολλούς συναδέλφους. Θα σας πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Οργανώνουμε δραστηριότητες στην αρχή που ο Ελαιώνας τον βρήκαμε με 750 άτομα. Τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν 20-30. Τώρα που ο Ελαιώνας έχει φτάσει στους 2.800, τα παιδιά τα οποία καλύπτουμε κάθε φορά συστηματικά, και έχει μια σημασία αυτό, είναι 70 παιδιά περίπου, όλων των ηλικιών. Να πω δύο κουβέντες για το πώς οργανώνεται ενός τέτοιου τύπου παρέμβαση, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε τα εκπαιδευτικά πράγματα σε συνθήκες σαν αυτές του προσφυγικού. Και αυτή η παρέμβαση, αν μιλάω σήμερα για αυτή την παρέμβαση, πιστεύω ότι έχει μια σημασία, γιατί μας δίνει ιδέες και στοιχεία για το πώς μπορούμε να κάνουμε τη μετάβαση προς σχολεία και προς μια κανονικότητα σιγά σιγά. Γιατί είναι κάτι το οποίο σκεφτόμαστε και προσπαθούμε να το οργανώσουμε.
Η πρώτη λοιπόν και βασική μας φάση ήταν η αναγνώριση και η κατανόηση του πλαισίου μέσα στο οποίο παρεμβαίνουμε. Ξεκίνησε ο Νίκος ο Μπελαβίλας λέγοντας έχουμε το Ραμαζάνι, δεν ξέρουμε να ζούμε με το Ραμαζάνι, πρώτη φορά πέσαμε σε αυτό. Έτσι, δεν ξέρουμε και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους πάμε να παρεύουμε, οι οποίοι δεν μας ζήτησαν να παρεύουμε στον Ελαιώνα, δεν μας είπαν ελάτε να παίξετε μαζί μας. Πάμε να παίξουμε μαζί τους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά ποιοι είναι, τι θέλουν, σε τι κατάσταση βρίσκονται και η παρέμβαση να μην είναι από πάνω καπελωτική και καταπιεστική, αλλά να είναι μια παρέμβαση από τα κάτω, ήρεμη, με διαπραγμάτευση και με αποδοχή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό για οποιαδήποτε ενταξιακή διαδικασία. Είτε αυτό είναι σχολείο, είτε αυτό είναι ένας καταβλισμός όπως είναι ο Ελαιώνας, μια δομή φιλοξενίας, προτιμώ να το λέω. Η δεύτερη φάση μας ήταν η προετοιμασία και η επιμόρφωση της ομάδας παρέμβασης. Έχει μεγάλη σημασία η επιμόρφωση. Δηλαδή, περάσαμε ένα μήνα μέχρι να καταλάβουμε πού πάμε, να μιλήσουμε με την ύπατη αρμοστία, να μιλήσουμε με το Δήμο, να μιλήσουμε με ανθρώπους που παρενέβαιναν πριν από εμάς, να καταλάβουμε και να εξοικειωθούμε. Ο πρώτος πληθυντικός δεν είναι τυχαίος, δεν αφορά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αφορά και εμένα την ίδια. Πέρασα ένα μήνα μέχρι να νιώθω σίγουρη ότι πάμε καλά και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και το τονίζω αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κινήσεις στην εκπαίδευση χωρίς μία κατανόηση και μία γνώση σταδιακή που την αποκτούμε όλοι μαζί. Είναι πρωτόγνωρα αυτά που ζούμε, παρόλο που έχουμε πολλές εμπειρίες, πολλοί από εμάς σε πολλά άλλα πράγματα. Έρχεται λοιπόν το κομμάτι της υλοποίησης της παρέμβασης, που άρχισε συστηματικά τέλος Οκτωβρίου, κρατάει μέχρι και σήμερα. Δεν διακόψαμε, και το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, ούτε στις διακοπές των Χριστουγέννων, ούτε την εξεταστική περίοδο, ούτε το Πάσχα. Έχουμε λείψει ελάχιστες φορές από τον Ελαιώνα και αυτό οφείλεται στις απεργίες του μετρό ή σε συνθήκες έκτακτες. Ποια είναι η σημασία? Δεν είναι για να πούμε ότι είμαστε καλοί και είμαστε εντάξει. Η σημασία είναι ότι γίναμε σημείο αναφοράς για τα παιδιά και τις οικογένειες. Μας περιμένουν. Τρίτη και Πέμπτη, Τρίτη απόγευμα, Πέμπτη πρωί, έρχονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να παίξουν μαζί με τα παιδιά. Έχει σημασία αυτή η σταθερότητα σε αυτή τη συνθήκη. Η συνέχεια αφορά προφανώς την καταγραφή και την εποπτεία και τη συζήτηση αυτής της δράσης και αυτό έχει σημασία για οποιαδήποτε παρέμβαση κάνουμε και ξεκινάμε να κάνουμε στην εκπαίδευση. Θέλει παρακολούθηση, θέλει συστηματικότητα, θέλει καταγραφή, θέλει πολύ προσοχή. Και φυσικά ο αναστοχασμός και η αξιολόγηση που είναι δύο εργαλεία που μαθαίνουμε στους εκπαιδευτικούς του μελλοντικού στο τμήμα αλλά και που είναι τα πολύ χρήσιμα ερευνητικά και επιστημονικά εργαλεία για μας τους ίδιους, για αυτή την ομάδα η οποία δουλεύει συστηματικά όλο αυτό το διάστημα. Πάμε στο παρακάτω. Να πω δύο κουβέντες για τον τρόπο με τον οποίο δουλέψαμε και δουλεύουμε. Είναι μια λογική έρευνας δράσης που ακολουθούμε, δηλαδή μια λογική που σημαίνει ότι είμαστε μια συλλογικότητα, οι 40 περίπου φοιτητές και φοιτήτριες και εγώ, που δουλεύουμε μαζί όλο αυτό το διάστημα, συζητάμε, σχεδιάζουμε, επανασχεδιάζουμε, κρίνουμε, αξιολογούμε. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα κλειστή στο Facebook και συζητάμε online το τι γίνεται. Αυτό μας δίνει μια μεγάλη γνώση γύρω από αυτό το θέμα και μια άμεση παρέμβαση, διόρθωση, αλλαγή, αναπροσαρμογή. Πάμε παρακάτω. Με πάτε παρακάτω. Ναι. Θέλω να πω δύο κουβέντες γιατί διαλέξαμε το παιχνίδι ως μέθοδο δουλειάς, ως εργαλείο δουλειάς. Το παιχνίδι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις ηλικίες, ανεξαρτήτως αν είμαστε παιδιά ή αν είμαστε ενήλικες. Είναι ό,τι σημαντικότερο έχουμε σε αυτή τη ζωή, κατά τη γνώμη μου. Απελευθερώνει το παιχνίδι, απελευθερώνει δυνάμεις, απελευθερώνει δημιουργικότητα, απελευθερώνει συναίσθημα. Το παιχνίδι ανοίγει δρόμους, δημιουργεί συνθήκες επικοινωνίας που είναι η αρχή και το τέλος οποιασδήποτε παρέμβασης. Δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης, σχέσεις εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητες.
συμβάλλει στην επιστροφή στην κανονικότητα, αυτό που είπα από την αρχή. Πρέπει να προσπαθήσουμε αυτά τα παιδιά να φύγουν από αυτό το τραυματικό βάρος που κουβαλάνε, για να μπορέσουν να δεχτούν μια γνωστική διαδικασία μάθησης. Δεν μαθαίνουμε τόσο εύκολα όταν έχουμε καταληφθεί από συναισθήματα πολύ βαριά κάτω από τέτοιες συγκλονιστικές εμπειρίες που έχουν ζήσει αυτά τα παιδιά. Να σημειώσω εδώ ότι κατά μέσο όρο τα παιδιά λείπουν από εκπαιδευτικό πλαίσιο τουλάχιστον 2 χρόνια. Υπάρχουν και παιδιά 6-7 χρονών που μαθαίνουν σταδιακά από τις μητέρες τους ότι δεν έχουν πάει ποτέ στο σχολείο. Γιατί φοβόντουσαν στο Αφγανιστάν, γιατί δεν τις στέλνανε, γιατί είχε βομβαρδισμούς. Άρα είναι παιδιά που δεν ξέρουν τι θα πει σχολείο και τι θα πει διαδικασία συστηματική. Τέλος, δημιουργεί ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και σταθερότητας που είναι το α και το ω για να μπορούμε να συνυπάρξουμε και να αλληλεπιδράσουμε και να αποκτήσουμε κώδικες κοινούς επικοινωνίας. Και τέλος, δίνει μία δύναμη του εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα γίνεται κάτι. Κάτι για μας, μαζί με μας, μαζί με την ελληνική κοινωνία. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματός μας είναι εκπρόσωποι αυτής της κοινωνίας. Κατεβαίνουν στον Ελαιώνα 12 με 15 κάθε φορά και μπαίνουν στην ομάδα σε ένα κύκλο. Ο κύκλος έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Αρχίζουμε και κλείνουμε με κύκλο πάντα, γιατί φτιάχνεται έτσι μία υποκοινωνία, μία ομάδα που αλληλεπιδρά, επικοινωνεί και συνυπάρχει. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό για να πατήσουμε παρακάτω. Και την εξέλιξη την καταγράψαμε και τη βλέπουμε από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα με μεγάλη συστηματικότητα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τα παιχνίδια μας, όπως φαντάζεστε, είναι πολλών ειδών. Είναι παιχνίδια που φαντάζεστε από την παιδική σας ηλικία. Παιχνίδια κυρίως ομαδικά, δεν είναι ατομικά, δεν είναι εξατομικευμένα. Φροντίζουμε να χωράνε όλα τα παιδιά στα παιχνίδια. Να φανταστείτε ότι τον τελευταίο καιρό ένα παιδί που βρίσκεται σε αναπηρική καρέκλα συμμετέχει μαζί μας, εξοικειώθηκε και συμμετέχει μαζί μας, που είναι ένα φοβερό πράγμα για μας, τέλος πάντων το ζήσαμε. Και τα παιχνίδια έχουν στόχο, όπως είπα, την εκτόνωση και την αποφόρτιση, έχουν ένα σχεδιασμό, ξεκινάνε πάντα πολύ δυνατά, πάντα για να εκτονώσουν και σιγά σιγά κατεβαίνουν και δημιουργούμε συνθήκες συγκέντρωσης, ούτως ώστε τα παιδιά να ζωγραφίσουν, να κατασκευάσουν, να δημιουργήσουν. Και πάλι στο τέλος γίνεται ένας δυνατός αποχαιρετισμός, πολύ συστηματικός, με τραγούδια, με πράγματα που καταλαβαίνουν, με πράγματα που αναγνωρίζουν. Έχουμε φτιάξει στην ουσία μια τελετουργία πολύ συστηματική. Και αυτό, πιστέψτε με, αποδίδει. Έχουμε φτάσει τώρα να μας δείχνουν δικά τους παιχνίδια, να μας ζητάνε ποιο παιχνίδι θέλουν. Και θέλω μόνο να πω, δεν είμαι εγώ, να πω μια σκηνή που θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία αυτής της παρέμβασης. Το κάλεσμα των παιδιών στον Ελαιώνα γίνεται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Μπαίνει η ομάδα των φοιτητών και φοιτητριών με μουσικά όργανα και γυρίζει όλο τον Ελαιώνα και τα παιδιά βγαίνουν από τα σπιτάκια, βγαίνουν οι μανάδες, βγαίνουν οι πατεράδες, μας λένε ευχαριστώ, μας λένε γεια σας, μας δίνουν ένα παιχνίδι και ακολουθούν, έρχονται μαζί μας και είναι μια φοβερή σκηνή μιας κοινωνικής συνύπαρξης και μιας αποδοχής. Τον πρώτο καιρό τα σπιτάκια έμεναν κλειστά, τα μικρά βγαίνανε μόνα τους. Τώρα πια ανοίγουν οι πόρτες, ανοίγουν οι κουρτίνες, μας χαιρετάνε, μας μιλάνε, μας αγκαλιάζουν. Νομίζω ότι κάτι σημαίνει αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τα παιχνίδια τα είπα, τη σειρά την είπα, είναι κατασκευαστικά και ούτω καθεξής, μπορούμε να πάμε και παρακάτω. Να πω 2 κουβέντες για τη γλώσσα. Όταν φτάσαμε στον Ελαιώνα, μου είπε ο Λευτέρης και η Ιωάννα και ο Μαχμούτ, ξέρεις, υπάρχουν διάφορες ΜΚΙΟ εδώ, μπορείς να έχεις διαμεσολαβητές, μεταφραστές και ούτω καθεξής. Καλά είπα, εντάξει, άρχισα να το σκέφτομαι λιγάκι, πήγαμε την πρώτη φορά, συνειδητοποίησα, θα μου πείτε δεν το είχες συνειδητοποίησει από πριν, πάντα μαθαίνεις,
Πόσες γλώσσες συνυπήρχαν, έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι που μιλάγαν πολλές και διαφορετικές γλώσσες. Τι νόημα είχε η μετάφραση και το παιχνίδι. Είπα λοιπόν και στους φοιτητές και στις φοιτήτρες, το θυμούνται νομίζω και με μεγάλη ταραχή. Είπα γλώσσα, τέρμα. Θα το λύσετε χωρίς καμία γλώσσα. Πώς θα το λύσουμε, θα το λύσουμε. Ξεκίνησε λοιπόν η γλώσσα επικοινωνίας να είναι το ίδιο το παιχνίδι. Το σώμα, τη μουσική, το τραγούδι. Και σιγά σιγά, που δεν ήταν και τόσο σιγά, ήταν αρκετά γρήγορα, ανακαλύψαν ότι τα παιδιά φυσικά μάθαιναν πολύ γρήγορα διάφορες λέξεις βασικές για το παιχνίδι, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, χρώματα κτλ. Επαναλαμβανόντουσαν λίγα αγγλικά που και που, λίγο μεγαλύτερα παιδιά που κάποιες φορές μας βοηθούσαν και η γλώσσα έπαψε να είναι πρόβλημα. Και σιγά σιγά όλες οι γλώσσες ακούγονται, λένε τα ονόματά τους, μας λένε μια λέξη στη δική τους γλώσσα, την επαναλαμβάνουμε εμείς, κάνουμε γλωσσικά παιχνίδια. Αρχίσαμε δηλαδή να στείνουμε σιγά σιγά και να οικοδομούμε τη γνώση, την κατανόηση των ελληνικών, πατώντας στην αποδοχή της δικής τους γλώσσας. Και αυτό έχει επίσης μια μεγάλη σημασία που μας χρειάζεται για τα σχολεία. Δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα. Συναντάμε πολλές δυσκολίες, τις οποίες λύνουμε σταδιακά, μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Οι βασικές μας δυσκολίες ήταν πολλές φορές οι συγκρούσεις ανάμεσα στα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, κουλτούρες διαφορετικές, πολιτισμικές διαφορές, τις οποίες δεν κατανοείς αμέσως και δεν ξέρεις αμέσως τι να κάνεις. Πολλές φορές καταλαβαίναμε ότι τα παιδιά που μιλάνε αραβικά και τα φαρσόφωνα και οι διάφορες εθνότητες είχαν συγκρούσεις. Όμως δεν συμμετείχαμε ποτέ σε αυτή τη σύγκρουση και προσπαθούσαμε πάντα να αντιλήσουμε σταδιακά μέσα από την ομάδα και πρέπει να σας πω ότι σταδιακά αυτό δούλεψε. Υπήρξαν στιγμές έντονες και δύσκολες, αλλά δούλεψε και δουλεύει. Τα όρια είναι μια δύσκολη ιστορία. Πώς βάζεις όρια σε παιδιά που αισθάνεσαι ότι έχουν στερηθεί των πάντων? Πώς θα του πεις μην μπαίνεις στην πογιά, μην τις παταλάς, μην σκίζεις, άσε και τον άλλον να παίξει? Αυτό ήταν ένα πράγμα που το δουλέψαμε με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα. Φτάσαμε στο σημείο να πιστούμε όλοι μαζί ότι αν δεν δώσουμε όρια δεν μπορούμε να τα προστατεύσουμε τα παιδιά. Τα παιδιά είναι σε φοβερή υπερένταση, πρέπει να γνωρίζετε, γιατί είναι εγκλωβισμένα, γιατί δεν ξέρουν πού πρόκειται να πάνε. Άρα χρειάζονται όρια για να προστατευτούν και να μπορούν να δημιουργήσουν. Υπάρχει η δυσκολία για μας, θέλω να πω για την κοινωνία υποδοχής, για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες φοιτήτριες, το να αποδεχθούμε ότι έχουμε απέναντί μας άτομα με διαφορετικές συνθήκες πολιτισμικές, θρησκευτικές κτλ. Άρα χρειάστηκε στην ομάδα μας συνεχής διαπραγμάτευση για τις μαντιλωμένες γυναίκες, για την διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς στα αγόρια και στα κορίτσια και ούτω καθεξής. Κάναμε ένα δρόμο, νομίζω, και το αποτέλεσμα είναι σαφώς μία αποδοχή καταρχήν δική μας και μία μετακίνηση δική μας για να δεχτούμε, όχι δική τους μετακίνηση. Εμείς πρέπει να μετακινηθούμε. Μία τελευταία δυσκολία είναι ότι συνυπάρχουμε εκεί με ομάδες που πολλές φορές δεν έχουμε ακριβώς την ίδια αντίληψη, ούτε ιδεολογική, ούτε πολιτική, ούτε παιδαγωγική. Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο μάθημα πώς διαπραγματευόμαστε σε αυτή την περίπτωση, διότι δεν είναι ο χώρος, κατά τη γνώμη μου, για να, ούτε να δημιουργηθούν συγκρούσεις, δεν πρέπει να δημιουργούνται συγκρούσεις, αλλά πρέπει να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν είναι απλό, σιγά σιγά το καταφέραμε. Πάμε στο πόδι. Τελευταίες δυσκολίες, προφανείς, είναι ο μεταξύς μας συντονισμός μέχρι να βρούμε ένα ρυθμό, τον βρήκαμε όμως. Κάτι σημαίνει η συλλογικότητα την οποία δεν ξέρουμε και αν για κάτι προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη είναι γιατί πετύχαμε μια φοβερή συλλογικότητα που είναι σπάνια στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, οι συνάδελφοι πανεπιστημιακοί το γνωρίζουν. Ένα τμήμα ολόκληρο υποστηρίζει όλη αυτή τη δράση, μια ομάδα φοιτητών, λειτουργούμε
τελείως συλλογικά και τελείως ισότιμα, έχει μεγάλη σημασία. Οι προσωπικές δυσκολίες και η συναισθηματική και ψυχολογική φόρτιση. Δεν απλώ τον Μπεσβιέ στον Ελαιώνα, παρόλο που ο Ελαιώνας είναι κολέγιο εντός εισαγωγικών σε σχέση με άλλες δομές που τη χάνει να βλέπω, δεν είναι εύκολο. Τον πρώτο καιρό φεύγαμε πολύ στριμωγμένοι, πολύ στριμωγμένες ψυχολογικά. Χρειάζεται μία αποφόρτιση. Κάνουμε μία δουλειά με ψυχολόγο, συνάδελφο που προσφέρεται και δουλεύει την ομάδα. Και εγώ πολλές φορές δεν αισθάνομαι πολύ καλά, είναι αλήθεια. Χρειάζομαι και άλλη στήριξη και το νιώθω. Δηλαδή, και δεν έχει νόημα να μην το λέμε αυτό και να λέμε ότι όλα είναι καλά. Δεν είναι καλά. Είναι βαριά πράγματα αυτά. Χρειάζονται επεξεργασία και χρειάζονται δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να μην είμαστε ούτε φιλάνθρωποι, ούτε φοβισμένοι, ούτε καπελωτικοί. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Δεν είναι απλή κατά τη γνώμη μου. Τα αποτελέσματα. Έχουμε πολύ σταθερή συμμετοχή των παιδιών. Αυτή η ομάδα περίπου των 70 είναι σχεδόν σταθερή, πια τους γνωρίζουμε. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τους βλέπουν και στο δρόμο, στο μετρό, αγκαλιές, φιλιά, τα ονόματα, δηλαδή είναι εκεί και μας δέχονται. Η αποδοχή των γονέων είναι συγκινητική. Είναι συγκινητική γιατί έρχονται δίπλα μας, γιατί πολλές φορές δειλά-δειλά συμμετέχουν στο παιχνίδι, νέες μανάδες με μαντήλια και μωρά χοροπηδάνε μαζί μας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα σταδιακά. Μεγάλοι άνθρωποι δακρύζουν όταν παίζουν τα παιδιά έναν ρυθμό που κάτι τους θυμίζει. Ήρθε κάποιος μουσικός και έπαιξε μαζί μας διάφορες φορές δικούς τους ρυθμούς στο τέλος της δράσης. Κάτι δείχνουν όλα αυτά τα πράγματα. Η εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα είναι προφανή, δηλαδή πια αυτά τα παιδιά έχουν αρχίσει και μπορούν να επικοινωνήσουν. Ξαναλέω, είναι όλων των ηλικιών, δηλαδή κρατάμε, είναι άποψη αυτή. Όλες οι ηλικίες μαζί, από 3 ετών συμμετέχουν μέχρι και 15 και μερικές φορές και μεγαλύτερα παιδιά και βρίσκουμε τρόπο να τους διαχειριστούμε. Υπάρχει πια ένα κλίμα μεγάλης συνεργασίας ανάμεσα στις διαφορετικές εθνικότητες και το φύλο, δηλαδή δεν υπάρχουν πια σκληρές καταστάσεις και αυτό το θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, στα αποτελέσματα επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρώ πολύ σημαντικό την εξέλιξη των φοιτητών και φοιτητριών πια σε επιμορφωτές και επιμορφώτριες. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας, ενώ για το τμήμα μου, και είναι νομίζω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Είναι η πρώτη φορά με την προσφυγική κρίση, το έχω ξαναπεί δημόσια και θα συνεχίσω να το λέω, που συνεργαζόμαστε τα πανεπιστήμια για κάτι. Κάνοντας πίσω τις διαφορές μας, τις δυσκολίες μας και ούτω καθεξής. Και η Επιτροπή του Υπουργείου, στην οποία αναφέρθηκε ο Νίκος Αμπελαβίλας, είναι διεπιστημονική και διαπανεπιστημιακή, συμμετέχουν 40 τόσοι άνθρωποι. Και εδώ, όπως θα δείτε, κληθήκαμε το Μάρτιο του 2016, μία ομάδα από τους φοιτητές και φοιτήτριες που συμμετέχουν σταθερά στον Ελαιώνα, για μια επιμόρφωση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που θα ξεκίναγε μετά από εμάς, μια δράση σαν αυτή τη δική μας, τα διαβατά, την έχουν ξεκινήσει. Είναι υπεύθυνοι εκεί οι συνάδελφοι ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Ελένη Χοντολίδου. Πήγαμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, το ΕΚΠΑ έβαλε κάποια χρήματα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά των φοιτητών. Πήγαμε 15 φοιτητές, φοιτήτριες και εγώ, και τα υπόλοιπα τα βάλαμε ρεφενέ. Οι φοιτητές και η ομάδα και ανεβήκανε με το τρένο για να μην χάσουν αυτή την ευκαιρία. Ήταν η πρώτη πολύ σημαντική μας έξοδος και η αλλαγή. Και η δεύτερη είναι πολύ πρόσφατη, είναι το Μάιο του 2016, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κληθήκαμε, από το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και εκπαιδεύσαμε και φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος αυτού που με υπεύθυνη την Εύθυ Μπλεξουσάκη ξεκίνησαν μαζί μας. Είμαστε στο πρώτο ξεκίνημα μαζί τους και ήταν μια φοβερή εμπειρία νομίζω για όλους μας, μια αντίστοιχη μόλις παρέμβαση στο Καράτεπε. Θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι η προσφυγική κρίση μας βρήκε γονατισμένους. Αν μας δώσει τη δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας και να προχωρήσουμε προς τα μπρος, με συνέργειες, με υποχωρήσεις, με συζήτηση. Έχουμε όλοι και όλες να κερδίσουμε
Και επιτρέψτε μου, η ελληνική κοινωνία έχει να κερδίσει ενδεχομένως περισσότερο και από ό,τι κερδίζουν οι πρόσφυγες από όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.